Μετά από τη μακρά και για αρκετό διάστημα μονοθεματική συζήτηση που εξελίχθηκε γύρω από το νομοσχέδιο για την ισότητα στο γάμο, είναι μάλλον περιττό να εξηγηθεί ότι δεν μιλάμε απλώς για ρύθμιση των προσωπικών, οικονομικών, κοινωνικών σχέσεων των ομόφυλων ζευγαριών, για την κοινωνική αναγνώριση της συμβίωσής τους. Ούτε απ' την άλλη μιλάμε για κάτι που θα ήταν ζητούμενο και κοινωνικά αναγκαίο, να καταπολεμηθούν κοινωνικές διακρίσεις, αποκλεισμοί και προκαταλήψεις που μπορεί να δυσκολεύουν την επιλογή τους στη συμβίωση, την πρόσληψη στη δουλειά και τόσα άλλα, όταν μάλιστα όλη αυτή η συζήτηση τροφοδότησε ακόμα περισσότερο σκοταδιστικές και άκρως καταδικαστές ομοφοβικές και ρατσιστικές απόψεις. Όμως αυτό που είτε ομολογείται είτε όχι είναι τελικά το αυταπόδεικτο επίδικο του συζητούμενου νομοσχεδίου, είναι η αναγνώριση της κοινής γονικής ευθύνης και της κοινής τεκνοθεσίας ή τεκνοποίησης που αντικειμενικά συνεπάγεται η αναγνώριση του γάμου. Και επειδή διάφορα ακούγονται όλες αυτές τις μέρες, όμως ξέρετε αυτή η συζήτηση δεν γίνεται σε κοινωνικό κενό. Από τη στιγμή που τα ομόφυλα ζευγάρια αντικειμενικά δεν μπορούν να συμβάλλουν από κοινού στην τεκνοποίηση και δημιουργία της νέας ζωής και με δεδομένο ότι τα παιδιά που βρίσκονται σήμερα προς υιοθεσία στις δομές είναι κάτι παραπάνω από 100, ενώ οι αιτήσεις ζευγαριών ή μεμονωμένων προσώπων είναι κάποιες χιλιάδες, είναι έξω από την πραγματικότητα η κριτική που ασκεί το ΚΚΕ, η ανησυχία που εκφράζει ότι μια τέτοια ρύθμιση αντικειμενικά διευρύνει παραπέρα το πεδίο της εμπορευματοποιημένης ιατρικώς υποβοηθούμενης παραγωγής, αναπαραγωγής, εκείνης της άκρατης εμπορευματοποίησης του γυναικείου σώματος και μάλιστα των πιο ευάλωτων και σε ανάγκη γυναικών. Αυτό της εμπορικής παρένθετης μητρότητας, αλλά και ιδιωτικών τεκνοθεσιών από χώρες που λιμοκτονούν, που φτάνει μέχρι το πιο αποκρουστικό φαινόμενο εμπορίας παιδιών σε ένα σύστημα που όλα πουλούνται και αγοράζονται. Επικαλείστε την ανάγκη να προστατευτούν τα αόρατα, όπως λέτε, παιδιά, που βεβαίως και πρέπει και μπορεί να απλουστευτεί η ρύθμιση των σχέσεων του παιδιού με τον ή τη σύντροφο του φυσικού ή θετού γονιού, όπως προβλέπεται με ορισμένες ρυθμίσεις στο αστικό δίκαιο. Όμως ξεχνάτε και δεν μιλάτε για τις αόρατες γυναίκες που μετατρέπονται σε εργαλεία αναπαραγωγής, σε μήτρες που κυοφορούν, όχι ως πράξη αλτρουισμού, αλλά ως αποτέλεσμα εξαθλίωσης και οικονομικού καταναγκασμού. Δεν μιλάτε για τα αόρατα εκείνα παιδιά που σκορπάει η φρίκη του πολέμου, της φτώχειας και της προσφυγιάς, που σκορπάει η έλλειψη αναγκαίων κοινωνικών υπηρεσιών για τη δωρεάν προστασία του παιδιού, η έλλειψη στήριξης της μητρότητας και της πατρότητας. Όλοι εκείνοι οι οικονομικοί και κοινωνικοί καταναγκασμοί που οδηγούν ένα παιδί να στερηθεί τους φυσικούς γονείς του, εκείνο το σάπιο έδαφος πάνω στο οποίο ξεφυτρώνουν τα αγκάθια της παραμέλησης και της εγκατάλειψης των παιδιών. Μιλάτε τελικά για την υπεράσπιση του ατομικού δικαιώματος στην τεκνοθεσία, αλλά δεν έχετε την ίδια ευαισθησία για το κοινωνικό δικαίωμα στην παιδική προστασία. Και αυτό είναι φανερό από το ίδιο το νομικό πλαίσιο που διέπει σήμερα την τεκνοθεσία και την αναδοχή, που είναι ήδη έκθετα στην εμπραγματοποίηση και αντιμετωπίζονται με το κριτήριο του κόστους με βάση τις νομοθετικές επιλογές που όλοι σας κάνατε από τη θέση των κυβερνήσεων. Γι' αυτό και οι ίδιοι που σήμερα κόπτεστε για τα δικαιώματα του παιδιού, είστε εσείς που αφήνετε υποστελεχωμένες τις δημόσιες δομές παιδικής προστασίας, αποσύροντας την κρατική ευθύνη, αφήνοντας τον ευαίσθητο αυτό τομέα σε ιδιώτες, ΜΚΟ, σε εκκλησιαστικά ιδρύματα, με τις γνωστές τραγικές συνέπειες που επιβεβαιώνουν και οι πολύ αποκρουστικές τελευταίες αποκαλύψεις. Μήπως με τον ίδιο τρόπο δεν μετατρέψατε και σε επάγγελμα την αναδοχή από μια ύψιστη πράξη αλτρουισμού, αδιαφορώντας για την ψυχοκοινωνική ανάπτυξη των παιδιών που μπορεί σε αυτή τη διαδικασία να αλλάζουν πολλούς επαγγελματίες αναδόχους? Όταν λοιπόν ο δρόμος για την εμπορευματοποίηση της τεκνοθεσίας και της αναδοχής είναι ήδη διάπλατα ανοιχτός,
Είναι αβάσιμη η φόβη ότι η αναγνώριση της κοινής γονικής μέρημνας των ομόφυλων ζευγαριών στρώνει αντικειμενικά το έδαφος για την ευρύτερη αγοραπολισία παιδιών και με τη βούλα μάλιστα του νόμου. Και αυτό θα γίνει αρχικά μέσω του άρθρου 11, με την αναγνώριση γονικής σχέσης που με οποιοδήποτε τέτοιο τρόπο αποκτήθηκε στο εξωτερικό, ακόμα και με εμπόριο παιδιών, προσφύγων από διάφορες χώρες που λιμοκτονούν ή που η ανθρώπινη ή παιδική ζωή είναι εντελώς ευτελισμένη. Όταν μάλιστα ήδη στην Ελλάδα, εκτός από τις δημόσιες υιοθεσίες, είναι νόμιμες οι ιδιωτικές και οι διακρατικές υιοθεσίες. Φυσικά, η ταξικότητα διαπερνά και αυτή τη διαδικασία, αφού βασικό κριτήριο είναι και η οικονομική και περιουσιακή κατάσταση των υποψήφιων θετών γονιών. Αυτό είναι λοιπόν και το ιδανικό περιβάλλον για να αυγατήσουν οι ιδιωτικές υιοθεσίες από επίσημα και ανεπίσημα κυκλώματα που εκμεταλλεύονται την αγωνία ανθρώπων να αποκτήσουν ένα παιδί. Με το κατάλληλο αντίτιμο παρακάμπτονται οι πολυετείς διαδικασίες και μαζί τους και κάθε αναγκαίος κοινωνικός έλεγχος. Οι υποψήφιοι γονείς έρχονται σε συμφωνία με τους φυσικούς, είτε μόνοι τους είτε μέσω τρίτων, διαφόρων μεσαζόντων, με τις διαδικασίες να μπορούν να ολοκληρωθούν ακόμα και σε κάποιες εβδομάδες. Κάπως έτσι ξεφυτρώνουν και τα παράνομα κυκλώματα όπως αυτό που αποκαλύφθηκε λίγα χρόνια πριν στη Θεσσαλονίκη, όπου προσφέραν σε υποψήφιους γονείς παιδιά ηλικίας 8 μηνών με αντίτιμο 18.000 ευρώ. Είναι εξάλλου ήδη αποκαλυπτικό το πλαίσιο των διακρατικών υιοθεσιών που αναγνωρίζει τη δυνατότητα σε κοινωνικές οργανώσεις να εμπλακούν στη διαδικασία ακόμα και σε ΜΚΟ. Τέτοιες υιοθεσίες γίνονται ήδη σε χώρες εμπόλεμες, με φτώχεια, προσφυγιά, με πολλά παιδιά σε ορφανοτροφία όπως τις χώρες της Αφρικής. Η όλη διαδικασία τελειώνει γρήγορα, αλλά κοστίζει πολλές χιλιάδες ευρώ. Μέχρι τιμοκατάλογο έχουν βγάλει για το πόσο κοστίζει η απόκτηση ενός παιδιού από άλλη χώρα. Είναι λοιπόν δυνατόν να συμβιβαστούμε ότι η φροντίδα, η ζωή ενός παιδιού κοστολογείται και όλο αυτό μάλιστα στο όνομα της προστασίας των ατομικών δικαιωμάτων? Αυτή είναι λοιπόν η κοινωνική πραγματικότητα και το έδαφος όπου η κυβέρνηση με το νομοσχέδιο για το γάμο στα ομόφυλα ζευγάρια θεσμοθετεί την επέκταση της εμπορευματοποίησης της τεκνοθεσίας, διευρύνοντας την πελατεία για τα επίσημα και ανεπίσημα κυκλώματα αγοραπολισίας παιδιών. Αυτό είναι το κριτήριο της κυβέρνησης, όπως και των άλλων αστικών κομμάτων που στηρίζουν το νομοσχέδιο, εκμεταλλευόμενοι την πραγματική αγωνία ανθρώπων ανεξαρτήτως σεξουαλικού προσανατολισμού να δώσουν στοργή σε ένα παιδί που το έχει ανάγκη. Αυτή την πραγματική στόχευση του νομοσχεδίου δεν μπορείτε να την κρύψετε, όσο και αν προσπαθείτε, γι' αυτό και το ΚΚΕ τοποθετείτε με κριτήριο αυτές τις κοινωνικές ανάγκες του παιδιού. Από αυτή τη σκοπιά αντιμετωπίζει τις υποχρεώσεις των γονιών φυσικών ανάδοχων θετών απέναντι στις κοινωνικές ανάγκες των παιδιών. Παλεύει ενάντια σε κάθε επιχειρηματική δράση και στον τομέα της παιδικής προστασίας. Παλεύει τελικά για την ολόπλευρη κρατική προστασία των παιδιών και στήριξη της μητρότητας και της πατρότητας σε μια κοινωνία που δεν θα τα λογαριάζει ως κόστος, αλλά θα δίνει νέο περιεχόμενο στη συνειδητή ατομική ευθύνη των γονιών απέναντι στο παιδί. Αυτή είναι και η πραγματική πρόοδος.